Καλό μεσημέρι. Μπορεί μέχρι στιγμή να μην έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, αλλά τα προεόρτια, αν το πούμε έτσι, πάντα υπάρχουν. Οι προκλήσεις μεταξύ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολι... Ιρου... Πολιτείες είναι συνεχείς και καθημερινές. Βγήκε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων και είπε ότι την περασμένη εβδομάδα που ισχυρίστηκε ότι κατέριψε ένα Ιρανικό ντρόουν, ενδεχομένως να κατέριψε και ένα δεύτερο. Άφησε και την αμφιβολία, δεν είναι και τόσο σίγουρη εκεί στην Αμερική αν πραγματικά έγινε έτσι. Πήραν τη σκητάλη οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, όλα τα ντρόουν είναι εκεί που πρέπει να είναι και πιθανόν οι Αμερικανοί να έριξαν, να κατέριψαν κάποιο δικό τους ντρόουν και έχουν εμπερδευτεί. Σταυρό όλα αυτά που παρακολουθούμε και που είναι κομμάτια ενό αμερικανο-ιρανικού σύριαλ, μακάρι να σταματήσουμε, δεν ακόμα παρακάτω, έχουν επίπτωση στην τιμή του πετρελαίου. Ο κάθε τηλεθεατή που τώρα ας πούμε, μας αφήνει λίγο από τον χρόνο του, θα το βρει στην κάνουλα. Ενδεχομένως ναι, αν και μέχρι στιγμής η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς μετά από μήνες ένταση στον περσικό κόλπο, αλλά υπάρχει κάποια άνοδος. Ε, το αργό πετρέλαιο ε, σήμερα παρουσιάζει αύξηση στα 0,5% στα 57,05 δολάρια. Το Brent της Βόρειας Θάλασσας 0,3% αύξηση στα 64,04 δολάρια το βαρέλι. Και επίσης μπορούμε να πάμε στο χρυσό ο οποίος σε σχέση με χθε παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στα 1.421,85 δολάρια Ιούγκια και το φυσικό αέριο οριακή άνοδος στα 2,29 δολάρια, χθε ήταν 2,30. Υπάρχουν τρεις λόγοι που απειλούν να εκτινάξουν τις ε, τιμές του πετρελαίου και αυτή είναι φυσικά η ένταση στον κόλπο, δεύτερον, ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί η μείωση των αποθεμάτων του αργού πετρελαίου, του αμερικανικού αργού πετρελαίου και αυτό βεβαίως ανησυχεί τις αγορές mm -hmm. και τρίτον τα θετικά, κάποια θετικά σημάδια που φαίνονται στις συζητήσεις πολιτιών στον περίφημο οικονομικό πόλεμο που έχουν ανοίξει εδώ και μήνες μεταξύ τους. Όλα αυτά ενδεχομένως να εκτινάξουν τις τιμές.